τελειώσουμε, ακούστε με λίγο, για να τελειώσουμε το θέμα που συζητάμε και στη συνέχεια είχα σκοπό να θέσω την καταγγελία που έκανε προηγουμένως ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί αυτό το πράγμα μου έχει διαμηνηθεί εμένα από το πρωί. Από το πρωί έχω ενημερωθεί ότι αυτή η βιομηχανία γάλακτος της Ηπείρου δεν παίρνει το γάλα πλέον, τους ενημέρωσε ότι δεν παίρνει το γάλα πλέον από ένα ορεινό χωριό του γράμμου, της περιοχής μου, του Δήμου μου, γιατί εμφανίστηκε ένα κρούσμα κορονοϊού στο χωριό αυτό. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, είναι απαράδεκτο, είναι ρατσιστικό, είναι ανεπίτρεπτο, δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει, πρέπει να παρέμβει εισαγγελέα στην περίπτωση αυτή για να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ καλώ και τον Περιφερειάρχη αύριο να αναλάβει πρωτοβουλία και εγώ ίδιος θα επιδιώξω. Σήμερα προσπάθησα να βρω τη βιομηχανία αυτή και δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί τους από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αύριο πρέπει να βρούμε μια λύση. Να προκύψει. Μηχανή είναι, αν επιτρέπετε. Κύριε Κοσλόπουλε, αν μου επιτρέπετε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το έχουμε διευθετήσει το θέμα αυτό. Μ' ακούτε? Ναι. Αυτό το θέμα το αντιμετωπίσαμε όταν τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Δαμασκηνιά και η Υδραγασιά, όπου και εκεί είχαμε κτηνοτρόφους. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, επιστημονικά μιλάω τώρα, ως προς τυχόν επιμόλυση του γάλακτος ακόμα και από κάποιον που να είναι φορέας του ιού, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοιο... Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Υπάρχει διαδικασία που προβλέπεται όταν μπαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης οι οικισμοί που έχουμε και κτηνοτρόφους, προβλέπονται τα μέτρα προστασίας και τα μέσα προστασίας συνολικά και για τους εργαζόμενους και για τους κτηνοτρόφους στο χώρο εργασίας τους. Οπότε και για τους φόβους των ιδιών λαμβάνονται αυτά τα μέτρα προστασίας. Έτσι προβλέπει το πρωτόκολλο που το έχουμε εμείς κοινοποιήσει στους κτηνοτρόφους και στους συνεργάτες τους που παίρναν τα γάλατά τους από τη Δαμασκηνιά. Οπότε αύριο κιόλας θα επιδιώξω να επικοινωνήσω, θα μου δώσετε τα στοιχεία της βιομηχανίας να τους αποστείλουμε αυτά τα τεκμήρια που έχουμε και σε κάθε περίπτωση, εάν έχουν φοβηθεί από κάποια παραπληροφόρηση, θέλω να πιστεύω, με αυτή την τεκμηρίωση εκτιμώ ότι αν έχουν καλές προθέσεις και επικαλούνται αυτή την ανησυχία, θα διευθετηθεί. Αν υπάρχουν άλλες πονηρές σκέψεις να χτυπήσουν τις τιμές του γάλακτος, να το πούμε έτσι λίγο και πιο ξεκάθαρα, που εκμεταλλεύονται ορισμένοι τέτοιες καταστάσεις, τότε θα αλλάξουμε και εμείς τροπάριο. Αλλά αύριο το πρωί θα επιμεληθώ ο ίδιος προσωπικά και με εξουσιοδότηση κιόλας από όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο να το θέσουμε και να το θέσω και όσο ψηλά γίνεται, γιατί επιστημονικά δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα και με τη λήψη των μέσων προστασίας που προβλέπεται από το πρωτόκολλο σε μια περιοχή που μπαίνουν κάποια μέτρα, να υπάρχει οποιαδήποτε... Ωραία, γιατί έχουν αναστατωθεί κάτοικοι. Και να σας πω και κάτι. Ακόμα η νομοθεσία, πέρα και πάνω από τέτοιες καταστάσεις, προβλέπει η χρήση του γάλακτος να μην είναι ενοπή. Δεν επιτρέπεται ενοπή χρήση γάλακτος στην Ελλάδα, παρά μόνο μετά από παστερίωση. Στην παστερίωση, λοιπόν, το ξέρει η βιομηχανία ότι δεν ζει, όχι κορονοϊός, δεν ζει κανένας μικροοργανισμός που απειλεί την υγεία. Άρα, εδώ ψευδώς επικαλείται αυτό, άρα είναι πονηρές οι σκέψεις. Όμως αύριο θα μιλήσω μαζί τους αυτό, να δώσουμε το μήνυμα σε όλους τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν υφίστανται τα τρόφιμα σε καλό πλήσιμο, σε θερμική επεξεργασία, τα υγρά και τα γάλατα για την υγεία, για τη μετάδοση από τον κορονοϊό. Αυτό είναι ξεκάθαρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, αυτοί που το επικαλούνται, ίσως να μείνει και αληθής αυτή η αναφορά. Έτσι, να το διασταυρώσουμε πρώτα και μετά θα... Επομένως, να καθησυχάσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους κτηνοτρόφους της ορεινής αυτής περιοχής, ότι θα λύσουμε το πρόβλημα και θα τους πάρει ο διάολος αυτούς εκεί πέρα, να πούμε, οι οποίοι τους τρομοκρατούν και τους εμπέζουν και τους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να διασταυρώσουμε ότι είναι έτσι, καταρχήν, κύριε Δήμαρχε, γιατί επιστημονικά δεν στέκει. Είναι ανίκουστο αυτό να επικαλείται κάποια βιομηχανία τέτοια αιτιολογία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχετε...